Ένας πολύ βραβευμένος κινηματογραφιστής που, αν και καταπιάνεται με την ελληνική πραγματικότητα, οι δουλειές του απηχούν εκτός των συνόρων της χώρας μας. Κίμων Τσακίρης. Από μικρός θέλεις να γίνεις κινηματογραφιστής, ήταν παιδικό όνειρο? Όχι. Και γιατί σπούδασες νομική? Ξεκίνησα με οικονομικά, έκανα λίγο κοινωνιολογία και μετά πήγα στη νομική γιατί ήθελα να αλλάξω τον κόσμο, ήθελα να κάνω, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται, Peace and Conflict Resolution. Ναι. Και αυτό ήταν το όνειρό μου για ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Και πήγες και δούλεψες σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωστά? Σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πια έχει αλλάξει η εντύπωσή μου για τις περισσότερες οργανώσεις. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι όταν μεγαλώνουν και γίνονται θεσμοί, ότι κάπου χάνουν τη δυναμική τους και το στόχο τους, τον αρχικό. Οπότε μετά ακολούθησα κάτι το οποίο μπορώ να το ελέγξω εγώ. Ήταν μια μυθοπλασία. Πρώτη Μαΐου λεγότανε, ναι. Και μετά η επόμενη μέρα, 86.400 η επόμενη μέρα. Αυτές οι δύο γίνανε μαζί. Το μεγάλο μπαμ εντός και εκτός Ελλάδας, το πρώτο, ήταν με το Sugar Town. Η γυναίκα δεν βρίσκεις πουθενά σε αυτά τα χωριά. Τι ήταν το Sugar Town? Ήταν ιστορία της Ζαχάρος, μιας μικρής κομμόπολης, που ο Δήμαρχος υπόσχεται ότι αν τον ψηφίσουν θα τους βρει γυναίκες. Αληθινή ιστορία. Αληθινότατη. Την είδαμε και στις ειδήσεις, την είδαμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρειάζομαι ένα σύντροφο. Ένα σύντροφο ο οποίος να προσέξει εμένα και εγώ το σύντροφο. Να δημιουργήσουμε μια οικογένεια. Το πάνω είναι να θελήσει να έρθει στην Ελλάδα και να έρθει να μείνει εδώ σε αυτό το έστω το μικρό χωρίο που είναι. Είναι αυτό που λέμε υπαρκτός σουρεαλισμός. Τελείως. Που στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι το πιο ισχυρό είδος. Ότι υπάρχουν ιστορίες παντού. Παραλόγου. Είναι η καθημερινότητά μας και έντονο το παράλογο στοιχείο. Μολδαβία, πάμε Μολδαβία, δεν πάμε Ουκρανία. Πάμε και κατευθείαν και ερχόμαστε κάτω με τις γυναίκες. Πάμε για μας! Είναι μια, εγώ θα έλεγα, κωμικοτραγική ταινία. Ναι. Τέτοια είναι, την έχω δει. Που δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα στο θεατή μου. Ναι. Υπήρχαν φορές που γέλαγα πάρα πολύ, υπήρχαν φορές που ήθελα να κλάψω. Εσύ, πώς, καταρχήν, σαν κινηματογραφιστής, πόσο εύκολο ήταν να προσεγγίσεις όλα αυτά τα άτομα και να μπορέσεις να γυρίσεις αυτή την ταινία? Δεν ήταν εύκολο και, όπως είπαμε πριν, με ένα θεωρητικό υπόβαθρο, ας πούμε, στις κοινωνικές επιστήμες, πολλά χρόνια στο εξωτερικό, δεν έχω γεννηθεί στην επαρχία, δεν έχω ζήσει ποτέ στην επαρχία, ήταν η πρώτη μου επαφή. Αλλά αυτό που προσπάθησα εξ αρχής είναι να μην πάω αφιψηλού με ένα στυλ ότι εγώ ξέρω κάτι που δεν το ξέρουν οι άνθρωποι εκεί. Πέρασα πολύ χρόνο μαζί του, στα καφενεία, τα ήπια, με τα είπαμε και όλα αυτά και μου πήρε αρκετούς μήνες για να αρχίσω να κινηματογραφώ κανονικά την ιστορία. Наш город впервые упоминается в Никоновской летописи. Καλησπέρα σας. Λένε Παγκαζή, είμαι ο Δήμαρχος του Ζαχάρος, που διοργάνωσε αυτή την εκδρομή και ήρθαμε στην ωραία σας πόλη να γνωρίσουμε εσάς και όσες από εσάς επιθυμείτε θα σας καλέσουμε να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στη Ζαχάρο.
κρατάω το ένα, ήταν μια ταινία που αναγνωρίστηκε διεθνώς. Ποια ήταν η ελληνική αντίδραση? Έντονη. Έντονη, δηλαδή. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για ένα ντοκιμαντέρ που ήταν για την εποχή του, δηλαδή το 2006 που πρώτο έπαιξε, ότι ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει να λέμε για ντοκιμαντέρ. Τι είναι το ντοκιμαντέρ? Ναι. Καθαρά ανθρωποκεντρικό. Παρακολουθούσαμε μια ιστορία με συναισθήματα, με εναλλαγές, οπότε ήταν αρκετά έντονο, νομίζω, και για τους ανθρώπους που τους άρεσε πάρα πολύ, αλλά και για ανθρώπους που ασκήσαν έντονη κριτική, ναι, από την άποψη ότι δεν το είχαν συνηθίσει. Σε ενόχλησε εσένα, σε συναχώρησε? Εκεί μας έσωσε ότι είχε μια διεθνή πορεία, δηλαδή όταν έχει πάει σε 40 χώρες, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, έχει παιχτεί σε πόσα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, στην Κορέα, στην Αλάσκα, σε παντού. Εκεί μπορείς μετά ακόμα και κάποιον που λες, ρε παιδί μου, είναι άδικο αυτό που μου λέει, δεν μου δίνει κάτι σαν κριτική, δεν σε ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν σε αγγίζει, ε. Και πάμε στο Sugar Town το 2, που είναι ταινιάρα για μένα, γιατί δείχνει πιο συγκεκριμένα και πιο συγκροτημένα ίσως την διάλυση των θεσμών και μια κοινωνία η οποία κυριολεκτικά φλέγεται και πώς αντιδράει όλος ο περίγυρος από τον άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του, που έχει καεί, μέχρι τον το δήμαρχο της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ήρθε να δει αν αυτά που εξαγγείλανε τα υλοποιούνται. Και κάτι να πω για η παρουσία του, το νόημα και το ηθικό, έτσι, του κόσμου. Θα είχαν ανθρώπους και ήρθανε για τσάι και σημάδια. Αν δεν ήταν εκλογές, μίλαε Γιάννη. Άμα δεν ήταν εκλογές, θα κάθουσαν. Μίλαε Γιάννη. Κομπανηθήκανε να βγουν από τη άλλη μάνα. Γιατί η παρηγοριά στον άραζε μέχρι να βγει η ψυχή του. Τα λέω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν τους έχω ανάγκη κανέναν. Κάνουν εκλογές ψήφους, να έρθουν να τους πάρουν εδώ που αποκαλείται όλα. Να έρθουν να τα πάρουν όλα εδώ. Έλα πίσω, έλα πιο πίσω. Αχ, πού είναι ο Θεός, δεν ξέρω, υπάρχει Θεός, πού είναι. Πού είναι ο Θεός. Πόσο προφητική ήταν αυτή η ταινία για όσα ακολούθησαν μετά στην ελληνική κοινωνία? Αποδείχθηκε προφητική γιατί δείξαμε στην ουσία το σύστημα, το πώς λειτουργεί και το πώς είμαστε συνυπεύθυνοι στις κρίσεις που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και δεν μπορούμε μια ζωή να λέμε ότι φταίει μόνο το κεφάλι είτε για καλό είτε για κακό. Δεν θα ξεχάσω μια τάκα που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητάνε μεταξύ τους και ανοιχτά, on camera, λένε ο ένας με τον άλλον τι μας νοιάζουν οι νόμοι, ποιος τους στηρεί τους νόμους, δεν θυμάμαι ακριβώς την φράση. Δεν θέλουμε δημοκρατία, δεν θέλουμε διάλογο, δεν θέλουμε σχέση. Είναι απλό. Δεν έχετε το λόγο, γιατί είστε ηλίθιος τελείως. Τελείως, αλλά πανίβλαξε. Πανίβλαξε. Χαίρομαι ηλίθιος. Θα σας απαντήσω για ποιο λόγο. Ακούστε λοιπόν. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Βρε νόμιμε. Δεν τελείωσα, κύριε. Δεν τελείωσα. Ηλίθιε. Τι σημαίνει νόμος? Δεν τελείωσα. Είναι νόμος. Σε παρακαλώ τώρα. Άσε το φασισμό. Τι φασισμό? Άσε το φασισμό. Τελειώσαμε. Όχι. Τα θέματα, δήμαρχε. Τα θέματα τελείωσαν. Το Sugar Town το 2 ήταν στην ουσία ένας σπασμένος καθρέφτης, ας πούμε, μια αντανάκλαση της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Τι έχεις δικαστήριο με το Σπύρο? Δεν το έχεις ανακαλέσει? Λοιπόν, να το ανακαλέσεις. Τώρα, λέω, να το ανακαλέσεις. Το κεφάλι στο ξερό. Λοιπόν. Τώρα, μπορείς φτάσει η σειρά, θα πεις αποσύρεται. Εάν δεν το ανακαλέσει το δικαστήριο, θα έχεις μαζί μου να μιλάς μετά, όχι με τον Σπύρο τον Πηλιώνη. Εγώ νόμιζα ότι το έχει κλείσει αυτό το θέμα. Δεν σε απειλώ, σου λέω, θα πάω να το ανακαλέσει γιατί στο λέω εγώ. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, μην το ανακαλείς και θα σου πω τη φτιάξω τη μόνη μαλά.
Άρα το τείχος σε ποια χρονολογία το γύρισες? Το 2011. 11. Αγαθονήσι. Είναι ένα μέρος που είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, με όλες τις προκλήσεις κτλ. Κτλ. Και τότε, επειδή είχαν περιορίσει, δεν περνούσαν από τον Εύρο, ήταν όταν είχε ξεκινήσει και πηγαίναν με τις βάρκες οι μετανάστες προς τα νησιά. Και με ενδιέφερε γιατί είναι ένα πολύ μικρό μέρος, χωρίς καμία υποδομή να υποδεχτεί όλο αυτό τον αριθμό ανθρώπων. Και για μένα δεν ήταν μόνο το θέμα το συγκεκριμένο της λάθρο μετανάστευσης, όπως το λέμε, αλλά το ότι σε ένα τόσο μικρό μέρος υπάρχουν διάφορες οπτικές της πραγματικότητας. Ότι είναι οι τουρίστες με τα σκάφη, γιατί εκεί πάνε πάρα πολλοί που ψάχνουν. Ιστιοπλοϊκά κτλ. Και στα 100 μέτρα πιο πάνω μια αποθήκη που έχει εκατοντάδες ανθρώπους. Στιβαγμένους κυριολεκτικά. Που και στη μέση μια τοπική κοινωνία που δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει όλο αυτό το θέμα και όπως πάντα παρατημένη από την κεντρική, από την πολιτεία και από το κεντρικό κράτος. Εδώ σιώσεις ιός υπάρχουν. Άρα που βουρούνια είναι. Εδώ. Φάτι, ξέρω γαμώτο. Πίσω ρε. Πάτε. Στο διάλο. Νομίζω ότι το τελευταίο πλάνο αυτής της ταινίας είναι και το πιο σοκαριστικό. Μετανάστης στην Προβλήτα να ταινίζει τη θάλασσα και να κόβει το πλάνο το ιστιοπλοϊκό με τους τουρίστες που φεύγουν και πάνε για το ταξίδι τους. Έχεις δεχτεί απειλές, εκβιασμούς από άτομα που βγήκαν σε ταινίες σου και αφού είδαν το τελικό προϊόν, που λέω εγώ, σε κυνηγήσαν είτε φραστικά είτε και ουσιαστικά. Προφανώς και απειλές και διάφοροι άνθρωποι που με πήραν άσχετοι, που μου τηλεφωνούσαν, άλλοι άνθρωποι που... υπάρχει ένας έντονος τοπικισμός στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και μια κακή εντύπωση του πατριωτισμού. Δηλαδή? Δηλαδή ότι τι εικόνα βγάζουμε έξω. Το τι εικόνα βγάζουμε έξω, πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι όσο πιο ειλικρινείς είμαστε εμείς με τα θέματά μας, που έχει και η δικιά μας κοινωνία, αλλά και οποιαδήποτε κοινωνία, τόσο πιο πολύ δίνουμε την εικόνα ενός σύγχρονου κράτους με πολίτες που αντιλαμβάνονται και τα καλά και τα άσχημα, αλλά και κάνουν μια προσπάθεια. Και δεν κλείνουν τα μάτια τους, δεν κλείνουν τα μάτια τους στο πρόβλημα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω βρεθεί με το Sugar Town το 2 στη Γερμανία, προσκεκλημένος από φεστιβάλ, και μετά στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις με ρωτούσαν οι Γερμανοί, ας πούμε, που ήταν εκεί, μα τελικά είσαστε τόσο διεφθαρμένοι. Και πώς είχε τύχει τότε, και ήταν το σκάνδαλο της Siemens. Και εγώ ήμουν έτοιμος να τους απαντήσω ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ελλάδα το έχει προκαλέσει μια γερμανική εταιρεία. Καλώς ήρθατε στο αγρόκτημα καρπουζιών και μαρουλιών, ομορφιές και δυσκολίες. Είμαι ο Δημήτρης Τσίγανος και καλλιεργώ καρπούζια και άισμπερκ. Και πάμε τώρα στην ταινία Μίτσιγκαν. Βρέθηκε ο παραγωγός μου και το γαλλογερμανικό κανάλι Arte, ο παραγωγός ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, και το Arte που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία ταινία δρόμου με ένα βασικό χαρακτήρα που είναι ο Μίτσος Τσίγκανος ή Μίτσιγκαν, που είναι ένας μοντέρνος Έλληνας cowboy με μια φάρμα που τη λέει ομορφιές και δυσκολίες στη Μεσσηνία. Ξαφνικά τον χτυπάει η κρίση, τον χάνει και τη μητέρα του και του έρχονται όλα τούμπα. Και ξεκινάει ένα ταξίδι. Η ευτυχία είναι να αγαπάς τη ζωή. Ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Οπότε το ταξίδι του γίνεται λίγο συμβολικό. Ναι. Ότι, okay, ήρθε μια καταστροφή, αλλά τι έχει απομείνει για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώ
Πώς σου φαίνεται αυτό το σπίτι πίσω σου? Κακό. Το δέντρο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το σπίτι. Και οι άνθρωποι να είναι ταπεινοί. Ξέρω ότι αυτή την περίοδο μοντάρεις. Τι δουλειά ετοιμάζεις? Είναι μια ιστορία μιας αρχαιολόγου στη Δυτική Μακεδονία που προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί πριν αλλάξει για πάντα η πραγματικότητα σε αυτό το μέρος. Έχει να κάνει με την προσωπική ευθύνη και την ανάπτυξη, αυτό που λέμε ανάπτυξη. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά λεφτά δεν χρειάζονται. Στο Trade Now μπορεί οποιοδήποτε να ανταλλάξει προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς χρήματα. Γιάννη, θέλω να μου πεις πώς σας ήρθε η ιδέα για το Trade Now. Πώς μας ήρθε η ιδέα? Για όλα ευθύνεται ο Γιώργος, ο οποίος όταν ήμασταν συνάδελφοι πριν από 1,5 χρόνο περίπου, μου εξιστόρισε μια πραγματική ιστορία ανταλλαγής. Αντικατέστησε το παλιό του τζάκι από συμβατικό σε ενεργειακό και ο τεχνίτης του έκανε μια πρόταση να πάρει το παλιό του τζάκι, να τοποθετήσει το καινούριο και να του κάνει μια έκπτωση στην τιμή. Που ουσιαστικά αυτό ήταν μια ανταλλαγή που συνέβη. Από εκεί ξεκίνησε. Και δηλαδή, τι άρχισατε να συζητάτε, ότι δεδομένες της οικονομικής συγκυρίας στη χώρα μας, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθούσε πολύ κόσμο? Ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ κόσμο, αλλά και επιχειρήσεις. Και αυτό που ψάξαμε και είδαμε είναι ότι στην Αμερική υπάρχει μια τεράστια οικονομία ανταλλακτική, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια και κάνει ένα τζίρο πάνω από 12 δις δολάρια το χρόνο. Οπότε σκεφτήκαμε ότι κάτι τέτοιο λόγω της συγκυρίας θα μπορούσε να προχωρήσει και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί και στην Ευρώπη δεν είναι προχωρημένη. Δεν είναι αναπτυγμένη. Δεν είναι αναπτυγμένη. Επιχειρηματικό κοινό στην Ελλάδα είναι επιφυλακτικό σε σχέση με μια ιδέα που δεν έχει ξαναγνωρίσει, δεν ξέρει από πού έρχεται, δεν ξέρει ποιες είναι οι προοπτικές της. Είναι δύσκολο να πείσεις, Είναι δύσκολο να πείσεις, ακριβώς. Είναι δύσκολο να πείσεις ότι δεν πας να κοροϊδέψεις. Και αυτό, γιατί η πληροφορία πλέον η οποία έρχεται από το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ, με αποτέλεσμα κάποιος όταν θέλει ειδικά να το ασκήσει στην επιχειρηματική του δράση, να είναι από μόνο του ένας παράγοντας που δεν τον βοηθάει άμεσα. Πρέπει να του άρεις αυτή την επιφύλαξη και να τον κάνεις να πιστέψει στη συγκεκριμένη ιδέα και στο ίδιο το μοντέλο. Ήσασταν τρεις συνάδελφοι. Ακριβώς. Σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Έπεσε η ιδέα στο τραπέζι. Υπήρχε ένα πρόγραμμα θελουσίας εξόδου τότε. Ακριβώς. Και είπατε θα πάμε. Ήταν μεγάλο το ρίσκο, αλλά το όραμα ήταν μεγαλύτερο. Trade Now, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που έχει αρχίσει και αναγνωρίζεται διεθνώς. Τα τελευταία καλά νέα μας ήρθαν από την Καλιφόρνια, συγκεκριμένα από τη Silicon Valley. Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις μη κερδοσκοπικές που κοιτάνε ποια είναι τα καλά startup σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο και τα παίρνουν και τους διδάσκουν ουσιαστικά πώς να προχωρήσουν τη δουλειά τους πάρα πολύ γρήγορα, πώς να επεκταθούν σε νέες αγορές, πώς να βρουν funds, πώς να βρουν κόσμο κεφάλαιο. Κεφάλαια. Και ένα από αυτά λοιπόν είμαστε εμείς, ναι. Ποιος το λέει αυτό ότι είσαστε εσείς? Ποιος το είπε, πώς είναι ο οργανισμός? Το Mind the Bridge. Τι είπε ακριβώς το Mind the Bridge, ότι η Trade Now τι είναι? Ότι η Trade Now πρέπει να έρθει στη Silicon Valley, ναι, και να γίνει accelerate, δηλαδή να την προωθήσουμε προς τα έξω. Ναι.
Έχω εγώ ένα αυτοκίνητο. Mm-hmm. Θέλω να το πουλήσω. Ναι. Και τι κάνω? Η πλατφόρμα μας είναι κυρίως πλατφόρμα ανταλλαγών. Δηλαδή ο καθένας ποστάρει τα έχω και τα θέλω στην πλατφόρμα και η πλατφόρμα αυτόματα φέρνει σε επαφή τα έχω σου με τα θέλω κάποιου άλλου. Δηλαδή αν κάποιος άλλος θέλει αυτό που έχεις, σε φέρνει η πλατφόρμα σε επαφή αυτόματα. Άρα έχω ένα αυτοκίνητο που θέλω να πουλήσω. Και το ποστάρεις στην πλατφόρμα και λες εγώ... Ένας άλλος αντίστοιχα θέλει να αγοράσει. Να πάρει το αυτοκίνητο. Και μας φέρνει σε επαφή. Αυτό είναι το εύκολο. Mm-hmm. Δίνω αυτοκίνητο, παίρνει αυτοκίνητο, μια χαρά. Βέβαια, εσύ μπορεί να θέλεις, ας πούμε, να πουλήσεις, να δώσεις το αυτοκίνητό σου και να μην πάρεις σε χρήματα, αλλά σε είδος. Δηλαδή σε είδος. Μπορείς να χρειάζεσαι ένα κομπιούτερ, δύο ποδήλατα, οτιδήποτε άλλο, σούπερ μάρκετ για ένα χρόνο, λάδι ελιάς. Οπότε να πεις εγώ έχω ένα αυτοκίνητο σχετικά παλιό, το δίνω 3.000 πόντους και θέλω την αξία αυτή, έτσι, σε ελαιόλαδο για τα επόμενα 5 χρόνια. Και να βρεθεί κάποιος παραγωγός, ο οποίος θα θέλει ένα παλιό αυτοκίνητο σχετικά για τα χωράφια του, οπότε να σου δώσει το λάδι που χρειάζεσαι. Εμείς δεν έχουμε χρήματα, δεν υπάρχει πληρωμή σε χρήματα. Υπάρχει ένα εναλλακτικό νόμισμα που το ονομάζουμε Trade Point και αυτό το έχουμε για να διευκολύνει τις ανταλλαγές μέσα στην πλατφόρμα σε περίπτωση που υπάρχει αξιακή διαφορά. Δηλαδή, άρα, έχω ένα αυτοκίνητο. Το πουλάω για χιλιάδες πόντους. Το πουλάω 5.000 πόντους. Το βάζεις σε μία αξία μέσα. Ωραία. Και λες ότι εγώ το αυτοκίνητο αυτό το δίνω, το δίνω για χι πόντους, δηλαδή ας πούμε 10.000 πόντους. Και μετά λες, έχω ένα σπίτι και θέλω να το κάνω ενεργειακά, να το αξιολογήσω ενεργειακά, οπότε ή να το διακοσμήσω εσωτερικά και λες ότι εγώ με αυτούς τους πόντους θέλω να το διακοσμήσω εσωτερικά. Οπότε η διακοσμήτρια παίρνει αυτούς τους πόντους και έρχεται σε σένα. Δεν είναι μόνο προϊόντα όμως, είναι και υπηρεσίες. Είναι και ταξίδια, είναι και ακίνητα. Που μπορεί κάποιος να ανταλλάξει με άλλα κίνητα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ποστάρει ένα διαμέρισμα ή ένα εξοχικό και θέλουν κάπου εκτός Αθηνών και θέλουν ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και το ανταλλάσσουν ουσιαστικά. Ποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται στο Trade Now? Έχουμε πάρα πολλές εταιρείες. Έχουμε περίπου 240 εταιρείες οι οποίες ποστάρουν προϊόντα και υπηρεσίες και είναι από πάρα πολλούς κλάδους. Δηλαδή είναι τεχνικές εταιρείες που κάνουν τεχνικά έργα, είναι εταιρείες που παράγουν τετράδια, είναι εταιρείες που βρίσκονται. Είναι ένας έμεσος τρόπος διαφήμισης δηλαδή των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σαν διαφήμιση, αλλά κυρίως μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κινήσουν την οικονομία όταν δεν υπάρχει ρευστό εκτός. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ευρώ στην αγορά, χρησιμοποιείς την ανταλλαγή έτσι ώστε να κινηθεί το προϊόν σου μέσα στην αγορά. Επισκεψιμότητας είναι γύρω στο 20% κάθε μήνα. Η αύξηση, μάλλον. Η αύξηση. Το, ναι. Η αύξηση των συναλλαγών. Η αύξηση των συναλλαγών εξαρτάται από ποιες συναλλαγές. Mm-hmm. Αλλά και αυτή είναι αρκετά μεγάλη. Ποιες είναι οι συναλλαγές που έτσι τραβάνε πιο πολύ? Οι πολύ ωραίες συναλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, θα σου πω. Λοιπόν, μία κυρία στην Αθήνα ήθελε λάδι, βιολογικό οπωσδήποτε, και αντάλλαξε ένα ποδήλατο με λάδι από την Κρήτη. Αυτό είναι έτσι κάτι που μας ενθουσίασε γιατί... Και το ποδήλατο το έστειλε στην Κρήτη. Το έστειλε στην δηλαδή Κρήτη. Ο ελαιοπαραγωγός ήθελε ποδήλατο. Ένα ποδήλατο. Απίστευτο. Ναι, ένα εξαιρετικό. Αυτή ήταν από τις πολύ ωραίες ανταλλαγές που μας χαροποίησαν ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι μια ανταλλαγή που έγινε μέσα στην Αθήνα. Και βρίσκουν μεταξύ τους πόσους πόντους, δηλαδή πόσο λάδι θα μου δώσεις για αυτό το ποδήλατο που έχω, το συνεννοούνται μεταξύ του. Ναι, η διαπραγμάτευση γίνεται εσωτερικά στην πλατφόρμα. Δηλαδή η πλατφόρμα σου δείχνει τις αντιστοιχίσεις. Δηλαδή, εγώ θέλω, ας πούμε, λάδι, θέλω ένα κομπιούτερ, θέλω ένα τάμπλετ, θέλω οτιδήποτε. Στο αντιστοιχεί με αυτούς που τα έχουν.
Επίσης η πλατφόρμα σου δίνει... Ναι, αν όμως εγώ για παράδειγμα δίνω ποδήλατο, έχω βρει κάποιον να δώσει ποδήλατο, αλλά αντίστοιχα το προϊόν που ανταλλάσσει. Αλλά αντίστοιχα το προϊόν που ανταλλάσσει δεν το θέλω εγώ. Μπορεί να θέλω το προϊόν ενός άλλου. Παίρνω τους πόντους λοιπόν και πάω μετά και ανταλλάσσω ακριβώς τους πόντους. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, τον τελευταίο μήνα έδωσα μία μηχανή καφέ που δεν την ήθελα. Την είχα στο σπίτι και καθότανε, ρε παιδί μου. Και λέω, ας τη βάλω στην πλατφόρμα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και πήρα κάποιους πόντους. Με αυτούς τους πόντους πήγα κομμωτήριο. Πήγα, έφτιαξα νύχια μανικιούρ, πεντικιούρ και καθάρισα τα δόντια μου στον οδοντίατρο. Εξαιρετικό. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών υπηρεσίες. Ακριβώς. Η πιο περίεργη, έτσι, κάτι περίεργο που έχεις δει. Κοίτα, εμένα, για μένα οι υπηρεσίες δεν είναι τίποτα το περίεργο. Όχι, εννοώ κάποιο προϊόν που να σου έχει κάνει εντύπωση, κάποια υπηρεσία, κάτι. Ότι ήδη κυκλοφορούν, ας πούμε, iPhone 5. iPhone 5, ε. Ναι. Αυτό μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Ότι υπάρχουν στην πλατφόρμα άνθρωποι οι οποίοι δίνουν iPhone 5. Αν ανταλλάσσω με πόντους, δηλαδή, ναι, μου στέλνεις λάδι και εγώ... Εγώ είναι σαν να το αγοράζω ουσιαστικά, αλλά ναι, το αγοράζω με ένα εναλλακτικό νόμισμα. 500 πόντους. Ναι. Δεν σου δίνω τους 500 πόντους μέχρι να παραλάβω ακριβώς το λάδι. Με το που παραλάβω δηλαδή το λάδι, ναι, δίνω στο courier ένα κουπόνι. Που το οποίο κουπόνι εγώ από πού το έχω βρει. Έχει έρθει αυτόματα στο λογαριασμό σου, έχει έρθει στο mail σου αυτόματα. Α, και το οποίο από το τυπώνω δηλαδή. Το τυπώνεις και το δίνεις ή το στέλνεις ηλεκτρονικά. Όπως επιθυμώ. Παρέλαβα το λάδι όπως επιθυμείς. Το νούμερο είναι αυτό και όλος τραβάει τους πόντους. Κατάλαβα, τους πόντους απόλυτα και κατάλαβα. Πληρώνεται έτσι. Επόμενο στάδιο για την Trade Now. Επόμενο στάδιο, βέβαια το μεγάλο επόμενο στάδιο είναι η Silicon Valley, έτσι που θα πρέπει, θα πάμε εκεί. Βέβαια θα πάμε μόνο 3 εβδομάδες, δεν θα πάμε για πάντα. Έτσι ώστε να μάθουμε πώς θα ανοιχτούμε σε επόμενες αγορές, να ανοιχτούμε εκτός Ελλάδας. Ο στόχος είναι να φύγετε από την Ελλάδα κάποια στιγμή. Όχι να φύγουμε. Αυτό δεν θα το θέλαμε. Ο στόχος είναι να ανοίξουμε την αγορά και σε άλλες χώρες, έτσι ώστε τα μέλη μας να μπορούν να κάνουν ανταλλαγές και με άλλες χώρες. Βγάζετε χρήματα εσείς? Τα μέλη που μπαίνουν μέσα σαν ιδιώτες για 4 ανταλλαγές δεν πληρώνουν τίποτα το χρόνο, 4 ανταλλαγές. Οι υπόλοιποι, δηλαδή οι εταιρείες, μετά μπορούν να αγοράσουν το δικαίωμα ανταλλαγής ή να αγοράσουν αυτό που λέμε εμείς membership fees. Επιλέξαμε και οι τρεις να βάλουμε τα κεφάλια κάτω, να φύγουμε από το στενό πλαίσιο της μισθωτής εργασίας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι δυνατό, να δημιουργήσουμε στο τέλος να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Δεν φοβήθηκες? Πάρα πολύ. Αν δεν φοβόμουν, θα ήταν κάτι, δεν θα ήταν σωστό. Τι φοβήθηκες? Το μέλλον. Φοβήθηκα γιατί θα ήθελα το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα. Και πάντα τα όνειρα φοβίζουν.